Εμείς εδώ από την πρώτη στιγμή ως περιφερειακό μέσο ενημέρωσης είμαστε και στηρίζουμε πρωτοβουλίες και δράσεις όπου έχουν ένα θετικό πρόσημο για το νησί μας, η αλήθεια είναι. Θέλω να σας πω ότι παρακολουθώ και μου στέλνετε διάφορα μηνύματα καθημερινά στα social media και μου λέτε να, τι γράφουν για σένα, τι λένε για σένα. Έχω συνηθίσει στην κριτική, φίλοι και φίλες. Εκτίθεμαι στα μέσα ενημέρωσης από τα 15 μου χρόνια. Μικρό παιδί μου να που έκανα εκπομπές στα ραδιόφωνα. Δουλεύω από το 2004 στην τηλεόραση. Έχω συνηθίσει πάρα πολύ στην κριτική. Σημασία έχει ποιος την λέει την κριτική και είναι τεκμηριωμένη. Στεναχωριέμαι πάντως που το τελευταίο διάστημα η μόνη επιχειρηματολογία που διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανθρώπους μάλιστα που έχουν και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο να σχολιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποθέτω στον ελεύθερο τους χρόνο και όχι κατασπαταλώντας τον εργασιακό τους χώρο, γιατί πραγματικά μόλις γίνεται μία ανάρτηση του Λευκάδα Today με οποιουσδήποτε καλεσμένους, υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που θα μας ηρωνευτούν, που θα μας πούν ταγμένους και στην επένδυση, που θα μας πούν ότι είμαστε εκπρόσωποι τύποι της επένδυσης, και όχι μόνο εμείς, μαζί με ένα άλλο μέσο, μάλιστα μας λένε ότι είμαστε ομοιογενοποιημένα μέσα. Θέλω να πω όμως, γιατί εγώ νιώθω ότι απευθύνομαι και το λέω συνέχεια και το εισπράττω αυτό, γιατί θα μπορούσα να διαβάζω και τα μηνύματα που λαμβάνω από εσάς καθημερινά για να ευλογώ τα γένια μου. Απευθύνομαι στο κομμάτι της κοινωνίας που είναι προβληματισμένο, που σκέφτεται, που θέλει να δει να γίνονται πράγματα για τον τόπο του. Αυτό θα το λέω και ας μαλλιάσει η γλώσσα μου. Ότι εμείς είμαστε εδώ και από την πρώτη στιγμή καταγράφουμε όλα τα δεδομένα σχετικά με αυτή την επένδυση στο τουριστικό περίπτερο. Είμαστε το μοναδικό μέσο το οποίο είμαστε αλληλέγγυοι σε όλες τις συλλογικότητες. Δίνουμε φωνή σε όλες από αυτές, σε όλες τις περισσότερες. Και νομίζω ότι ακόμα και στο θέμα αυτό την επόμενη μέρα με το συλλαλητήριο ακούστηκαν όλες οι πλευρές. Από εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνω γιατί ορισμένοι εξυπηρετούνται στο να γράφουν και να αφήνουν εχμές και υπονοούμενα και να έτσι κάνουν μια άδικη κριτική, θέλω να πω. Ποτέ δεν έκρυψα εγώ την άποψή μου ότι είμαι υπέρ μιας επένδυσης στην Λευκάδα και στο τουριστικό περίπτερο, όταν όλοι μίλαγαν για την επένδυση αυτή και την ήθελαν. Απλά υπάρχει μια διαφορά. Εγώ δεν έχω ανάγκη να γίνω ήρωα στην πόλη αυτή τη στιγμή. Εγώ δουλεύω και βιοπορίζομαι. Εγώ ασκώ το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Έχουμε εξαπλωθεί επαγγελματικά στη Βορειοδυτική Ελλάδα και επιχειρηματικά και κάνω τη δουλειά μου όπως η συνείδησή μου κρίνει. Και από την αρχή δεν έχω κάνει καμία κολοτούμπα και καμία μεταστροφή στην άποψή μου. Έχω πει και επαναλαμβάνω πως καλύπτουμε το ρεπορτάζ όλες τις απόψεις και φυσικά ότι οτιδήποτε παρεκκλίνει μιας νόμιμης διαδικασίας είναι κατακριτέο και επίσης πρέπει να πω πως είμαστε και από τα λίγα μέσα που βγάλαμε και την τοποθέτηση και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της 30ης Αυγούστου και όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο βγάλαμε και την τοποθέτηση της συμπολίτησάς μας, η οποία κατέθεσε και την αγωγή και μάλιστα υπεραμείνθηκε των επιχειρημάτων της. Θέλω να πω ότι αν είχαμε εμπάθεια όπως μας κατηγορούν και αν ήμασταν στρατευμένα μέσα ενημέρωσης, τότε δεν θα καλύπταμε όλες τις απόψεις. Στρατευμένο όμως μέσω ενημέρωσης, αν και εγώ δεν θεωρώ ότι όλα τα μέσα είναι επαγγελματικά, το λέω, ας ακουστεί με έπαρση, δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι, όσο και αν θέλουν να το παίξουν δημόσιοι κατήγοροι, υπάρχει μία διαφορά. Άλλο να είσαι δημοσιογράφος και άλλο να είσαι δημόσιος κατήγορος. Και επειδή δεν ξέρεις πολύ καλά τη δουλειά, δεν ξέρεις πώς λειτουργεί το ρεπορτάζ, δεν μπορείς να γράφεις με βάση τη δική σου προσωπική άποψη, ούτε να πιέζεις καταστάσεις. Δείτε όλα τα site τα οποία εμπιστεύεστε και διαβάζετε. Μπείτε σε όλες τις κατηγορίες και πείτε αν εμείς, αν το Prisma Radio και το Λευκάδα Today, το οποίο απευθύνεται περισσότερο στη Λευκάδα και στο Ιόνιο, δεν είναι ένα αντικειμενικό μέσο και δεν βγάζει όλους τους προβληματισμούς. Όμως, ως δημοσιογράφος, δεν μπορώ να μιλάω αυτά τα οποία σκέφτομαι. Όσοι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα τεκτενόμενα, οι επόμενες εβδομάδες είναι πάρα πολύ κρίσιμες, διότι πέρα βεβαίως από τους ηρωισμούς και από τους τίτλους τιμής που κάποιοι φιλοδοξούν εδώ, πέρα από τις πιέσεις που γίνονται στα καφενεία τύπου βγάλε μια ανακοίνωση για να πιέσεις καταστάσεις και εσύ, υπάρχει και μια πραγματικότητα. Και αυτή την πραγματικότητα πρέπει να την θέτουμε στο δημόσιο λόγο και να βλέπουμε την άλλη πλευρά. Δεν σημαίνει το ότι εξετάζουμε όλα τα σενάρια, ότι είμαστε ταγμένοι και ότι υποστηρίζουμε μια άποψη. Δεν το κάνουμε αυτό. Οφείλουμε όμως, ο δημοσιογράφος οφείλει να καταγράφει τα δεδομένα έξω από τις προσωπικές του απόψεις. Οπότε λοιπόν θέλω να σας πω ότι υπάρχει πολύ πλούσιο ρεπορτάζ αυτές τις μέρες. Έχει ξεκινήσει μια παραφιλολογία στα social media σχετικά με την απόφαση της αποκεντρωμένης. Υπάρχει ρεπορτάζ. Έχω ρεπορτάζ και
πολύ καλές πληροφορίες αναφορικά και με το πόρισμα. Δεν θα μπω όμως στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να πω κάτι δημόσια. Όταν αναμένεται ένα πόρισμα, ίσως και αύριο, ίσως τις επόμενες ημέρες, το οποίο θα φωτίσει την όλη διαδικασία για να το παίξω ότι είμαι έξυπνος ή ότι ξέρω κάτι παραπάνω. Επίσης πρέπει να σας πω, και θέλω να το ξέρετε εσείς που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας, ότι για να σας λέμε αυτά τα οποία μοιραζόμαστε όσα μπορούμε να πούμε, κάνουμε πολύ ωραία ρεπορτάζ, μιλάμε με όλες τις πλευρές, μιλάμε με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε μία πληροφορία που δίνουμε. Διότι δεν θέλουμε να κάνουμε καμία πατάτα και να αναγκαζόμαστε να ζητάμε συγγνώμη μετά. Οπότε με τη συνείδησή μου το λέω, είμαι ήρεμος. Θα είναι πολύ δύσκολες οι επόμενες ημέρες. Υπάρχει μία διαδικασία, όπως είπαμε, ενός πορίσματος, και περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι αυτή η απόφαση, μάλλον θα είναι η εισήγηση στον Δήμαρχο Λευκάδα, στον κύριο Καλό. Με αυτήν την εισήγηση και τα δεδομένα μάλλον του πορίσματος θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εισηγηθεί, όπως είπαμε, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να πάρει μια απόφαση. Όλα αυτά, για παράδειγμα, όταν υπάρχει η πολύπλευρη κινητικότητα της εταιρείας, η νομική. Από την άλλη όμως, εγώ από το ρεπορτάζ προκύπτει και η αίσθηση ότι όλα αυτά μπορούν να πάρθουν πίσω από τη στιγμή που μπορεί να υπάρξει διάλογος, και νομίζω ότι μόνο διάλογος είναι η λύση που μπορεί να λύσει το αδιέξοδο. Αυτό λοιπόν που είπε κυρία Κράτσα εχθές, να μην χρησιμοποιήσω τα δικά μου τα λόγια, να μην πω τα δικά μου εγώ που μπορεί να θεωρείται ότι έχουν υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Η κυρία Κράτσα φιλοξενήθηκε χθες εδώ στον Prisma 91,6. Μιλήσαμε για το νησί, για τις προοπτικές, και ήδη, αν δεν κάνω λάθος, ακούσατε, υπάρχει το ηχητικό, είπε ότι δεν μπορεί ένα νησί να αναπτυχθεί τουριστικά εάν δεν υπάρχουν επενδύσεις. Είναι ζητούμενο οι επενδύσεις. Είπε ότι και η Κέρκυρα ζητάει επενδύσεις, και βεβαίως έβαλε έναν αστερίσκο αναφορικά με το αν η συγκεκριμένη επένδυση γίνεται σε έναν τόπο που είναι ευαίσθητο, σε ένα περιβάλλον, στην παραλία του Κάστρου, όπου εκεί πραγματικά αντιδρούν οι κάτοικοι. Και τι είπε η κυρία Κράτσα? Το αυτονόητο. Αυτό που περιμέναμε να ακούσουμε από την αρχική διαδικασία και που είχε τη βούληση ο Δήμαρχος Λευκάδας, ο κ. Καλός, να κάνει, διότι θα το ασκήσουμε κριτική, αλλά να πούμε και την πραγματικότητα. Ποια ήταν η βούληση του κ. Καλού? Να συζητηθεί το θέμα, να έρθει η μελέτη, να έρθει και η εταιρεία, και αυτό που θα γίνει στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, το αυτονόητο δηλαδή, φίλοι και φίλες. Το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Ελάτε όλοι να συζητήσουμε μέσα από τις τοποθετήσεις, να υπάρξει μια παραγωγή ερωτημάτων και να λυθούν όλες οι απορίες. Και τώρα καθόμαστε στα social media και διαβάζω οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Είμαστε όλοι νομικοί, είμαστε όλοι, έχουμε την άποψη ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Δήμαρχος, έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να συστήσει όποια επιτροπή ο Δήμαρχος. Παιδιά, υπάρχουν νόμοι. Δεν κινείται έτσι απλά οποιοδήποτε θέλει να διαφυλάξει τα συμφέροντά του. Νομίζω το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι μια αυθαίρετη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή, ναι, μεν μπορεί να κριθεί και να δημιουργεί μια αλγινή εντύπωση, και θα το πω. Δημιουργεί αλγινή εντύπωση όταν, για παράδειγμα, η εταιρεία στέκεται με όλα αυτά τις μηνύσεις και τα εξώδικα απέναντι αυτή τη στιγμή από τις συλλογικότητες. Όμως από την άλλη, θεωρεί πως έτσι πρέπει να μηνθεί. Προσωπική μου άποψη, ναι, θεωρώ πως η εξέλιξη αυτή με τα εξώδικα και με τις αγωγές δηλητηρίασε περισσότερο την κατάσταση. Ποιο είναι το θέμα? Δεν επιθυμούμε όλο αυτό το πράγμα και η κατάσταση να αμπλυνθεί? Δεν επιθυμούμε να συζητήσουμε για το τι θέλει να κάνει η εταιρεία? Εντάξει, υπάρχουν τώρα κάποιες φωνές που λένε και είναι σεβαστές, ακυρώστε τα όλα. Σεβαστό, συνυπογράφω, να μην πούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, να πω και αυτό που είπα και χτες. Αν, για παράδειγμα, κάνει η εταιρεία ασφαλιστικά μέτρα, κινηθεί νομικά και δεν μπορεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να πάει ούτε να καθαρίσει εκεί μέχρι να διελευκανθεί η υπόθεση δικαστικά, που μπορεί να πάρει 5 χρόνια, τι γίνεται? Αυτά πρέπει να τα ρωτήσετε και να τα ψάξετε και να προκύπτουν μέσα από το ρεπορτάζ. Είναι θεμητή η οποιαδήποτε άποψη. Θέλω να σας πω πως εμείς οποιαδήποτε αρθρογραφία υπέρ, κατά, ουδέτερη δημοσιεύεται στα site μας, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια πανσπερμία απόψεων, και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τη μανία κάποιων να μην μένουν στα επιχειρήματα που λέει οποιοδήποτε. Τον κύριο Μελά που στολίζεται στα σχόλια εδώ, δεν αναφέρεστε όμως στα επιχειρήματά του. Ο κύριος Μελάς εξέφρασε μια επιχειρηματολογία. Γιατί δεν τη σχολιάζετε αυτή? Παραλέτε, είναι και ένας δημοτικός σύμβουλος που έπρεπε να μείνει στο χωριό του. Αυτά είναι τα επιχειρήματα για να κάνετε κάποιους να ταχθούν υπέρ σας? Ή είναι αποτελέσματα λαϊκισμού? Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω. Δικάστε.
Το ζήτημα είναι ότι ο σκεπτόμενος συμπολίτης μας αυτή τη στιγμή προβληματίζεται για το τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να η όλη αυτή διαδικασία να αμβληθεί. Πρέπει να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη. Και αυτό που θα κάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο θα μας βοηθήσει να πάρουμε απαντήσεις. Επίσης, έχω μεγάλο ενδιαφέρον να μείνω στο πόρισμα και στις παρατηρήσεις που μπορεί να βγάλει το πόρισμα. Γιατί θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να συζητάμε το επόμενο διάστημα. Βάζω μια ανωτελεία, δεν θα απαντάω. Μου γράφετε δημόσιες επιστολές εδώ, με κατηγορείτε για τα πάντα. Είμαι πολύ εντάξει με τη συνείδησή μου. Αυτό που υπηρετώ από το 2003 με το δικό μου αξιακό κώδικα, με την αγωνία μου να ακούγονται όλες οι απόψεις, θα συνεχίσω να το υπηρετώ. Γιατί η πραγματική αγάπη για τον τόπο φαίνεται όταν νοιάζεσαι για τα επόμενα χρόνια. Όχι όταν θέλεις να εξυπηρετήσεις τις μικροπολιτικές σου σκοπιμότητες, και σε αυτή τη διαδικασία, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες. Αυτές οι πολιτικές σκοπιμότητες αποτελούν τροχοπέδι. Υπάρχουν κολοτούμπες και εξυπηρετούνται ατομικά θέλω μέσα από τις συλλογικότητες. Δεν μπορεί όμως ένας τόπος να διοικείται με τα προσωπικά θέλω και με τα παρεάκια. Δεν ο τόπος πάει μπροστά με τα παρεάκια. Λυπάμαι, αλλά οι σκληρές κομματικές γραμμές που υπήρχαν οι κομματάρχες ή που υπήρχαν τα κομματόσκυλα που έπαιρναν τον κομματάρχη και του έλεγαν «Ακού να δεις, δεν το θέλω αυτό», έχουν ξεπεραστεί από την ιστορία. Και όσο είμαστε εδώ, εμείς θα τα στυλιτεύουμε, διότι γι' αυτό ο τόπος λέμε πολλές φορές ότι έχει μείνει πίσω και δεν πάει μπροστά, γιατί είμαστε κολλημένοι σε οτιδήποτε καινούριο δεν θέλουμε να δούμε. Δεν το συσχετίζω με την επένδυση. Σας είπα και πάλι ποια είναι η άποψή μου. Δεν γίνεται να μην έχεις φέρει εδώ μια εταιρεία να σου απαντήσει τα ερωτήματα αυτά και να τη δικάζεις με βάση μόνο μια απόφαση του τοπικού συμβουλίου αρχιτεκτονικής. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση πως αυτοί που είναι οι δημόσιοι κατήγοροι δεν το επιθυμούν να έρθει και να μιλήσει. Δεν μας προξενεί εντύπωση αυτό? Κατά τα άλλα, εγώ τώρα αυτά που τα λέω είμαι εκπρόσωπος τύπου. Όταν όμως μεθαύριο βγουν οι όποιες αποφάσεις και έρθουν εδώ, θετικές ή αρνητικές, από εκεί και πέρα θέλω να δω πώς θα τοποθετηθούν αυτοί. Και όπως είπαμε και τις προηγούμενες φορές, ευαισθησία στο δημόσιο χώρο, σε πολλές περιπτώσεις όμως. Όχι εκεί που δεν μας ενοχλεί, τα βάζουμε κάτω από το χαλάκι, διότι καταλαβαίνω ότι είναι πολύ καλό να είσαι επαναστάτης ποπολάρος. Μην είσαι μόνο στο τουριστικό περίπτερο όμως και κλείνεις τα μάτια εκεί που δεν σε συμφέρει. Και επίσης, μην αυτοχρυζόμαστε δημόσιοι κατήγοροι. Μην ξεπερνάμε τα όρια των αρμοδιοτήτων μας. Μην νομίζουμε ότι ο τόπος είναι βίλα έτοιμας. Δεν μας ανήκει. Λοιπόν, τέλος πάντων, βάζω άνω τελεία. Συνεχίστε να γράφετε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Εγώ οφείλω να θέτω ερωτήματα που προκύπτουν από το ρεπορτάζ και θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένας διεθνής διαγωνισμός. Είναι μια εταιρεία που έρχεται και λέει πάρα πολύ λιανά, δεν κατάλαβα καλά. Με φέρατε εδώ και τώρα διαφωνείτε και θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια και θα σας πω «Συγγνώμη, αποσύρω και τις αγωγές και φεύγω». Αν αυτό το πράγμα το θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει γιατί είναι δίκαιο, τότε εντάξει παιδιά, ζούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Και αυτό θα το έκανε οποιοδήποτε θυγόταν τα δικά του συμφέροντα. Γιατί φυσικά και η εταιρεία τα συμφέροντά της θα κοιτάξει. Δεν αντιλέει κανείς αυτό. Το ζήτημα είναι να γίνει μια ανάπτυξη που θα διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση, γιατί αυτό θέλουν οι συμπολίτες μας και αυτό πρέπει να αποσαφινιστεί, το ότι δεν θα αλλάξει τίποτα εκεί στην παραλία και θα μπορούν ελεύθερα να πηγαίνουν και να κάνουν το μπάνιο τους. Αυτή είναι η ουσία. Να διαλευκενθούν αυτά τα πράγματα που έχουν δημιουργήσει προβληματισμό στη διακήρυξη στα 8400 και να δοθούν απαντήσεις. Προφανώς θα φωτιστούμε από το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο, όπως είπε η κυρία Κράτσα, θα φέρει και την εταιρεία, θα φέρει και το δήμαρχο, θα φέρει και το ΤΑΟΛ, θα φέρει και εκπροσώπους από τους συμπολίτες μας για να γίνει μια συζήτηση και να πάρουμε απαντήσεις. Και όταν οι απαντήσεις αυτές δεν είναι ικανοποιητικές, όταν κάποια από τις απαντήσεις αυτές είναι εκτεθειμένη, τότε να βγούμε και να στυλιτεύσουμε και να πούμε ότι ναι, μεα κούλπα, κάναμε λάθος. Φυσικά, να το παραδεχτούμε όλοι.